Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αποκλειστικό, η πρώτη μετεκλογική δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Μέγκα. Κλιμακώνεται ο πόλεμος για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία. Παρετήθηκε ο Σουφλιάς από υποψήφιος αρχηγός με βολές κατά πάντων. Αναδιπλώθηκε ο Βαρβιτσιώτης για το Πολιτικό Συμβούλιο. Ποιοι άλλοι διεφώνησαν? Οδηγίες Παπανδρέου στην κοινοβουλευτική ομάδα 2 ημέρες πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις. Πώς θα γίνουν οι επαναπροσλήψεις υπαλλήλων στο δημόσιο? Τι συμφωνήθηκε με εμπόρους και ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ για τις τιμές? Αμερικανοί ανεκάλυψαν επαναστατική μέθοδο που οδηγεί στη δραστική καταπολέμηση του τοπικού πάχους των γυναικών. Διαστάσεις ανοιχτή σύγκρουσης έχει πάρει η μάχη για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία. Πριν από λίγο, ένας από τους διεκδικητές της αρχηγίας, ο Γιώργος Σουφλιάς, με γραπτή δήλωσή του απέσυρε την υποψηφιότητά του, κάνοντας λόγο για προκατασκευασμένες συμφωνίες και μεθοδεύσεις που εκτρέπουν, όπως λέγει, το νόημα της εκλογής. Να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, απευθείας με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Κανημάς. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ακούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Ριγίλης, όπου οι πάντες ευνηδιάστηκαν από την απόφαση του Γιώργου Σουφλιά να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη δήλωσή του, ο πρώην υπουργός αφήνει αιχμές κατά πάντων και κάνει λόγο για αδιαφανείς διαδικασίες. Ας δούμε το βίντεο. Ο κύριος Σουφλιάς στη δήλωσή του επισημαίνει ότι ουδέποτε ακολούθησε την πρακτική της δελφινολογίας και τονίζει ότι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με παρότρινση ικανού αριθμού βουλευτών και στελεχών. Όμως, όπως αναφέρει, οι καθημερινές μεθοδεύσεις στο παρασκήνιο έχουν προσλάβει μια βαθιά αρνητική μορφή. Παρεμβάσεις στο παρασκήνιο, συμφωνίες και συνασπισμοί που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, χωρίς να διαψεύδονται, υποκαθιστούν κάθε συζήτηση γύρω από τα πραγματικά ζητούμενα της εκλογής και εκτρέπουν το πραγματικό της νόημα. Ο κ. Σουφλιάς κάνει λόγο για εγκλωβισμό εκλεκτόρων και επισημαίνει ότι για τον ίδιο οι αρχές και το ήθος είναι πιο σημαντικά πράγματα από την ικανοποίηση των προσωπικών φιλοδοξιών. Και προσθέτει: οι διαδικασίες που περιέγραψα, οι οποίες εκτρέπουν το νόημα της εκλογής και περιβάλλουν το εκλεκτορικό σώμα με ατμόσφαιρα προκατασκευασμένων συμφωνιών και μεθοδεύσεων, καθιστούν για μένα προσωπικά αδύνατη τη συμμετοχή μου σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ο πρώην υπουργός καταλήγει λέγοντας ότι θα παραμείνει μάχημος τέλεχος της παράταξης και θα αμοχθήσει για την ενότητά της. Μιχάλη Κανημά, είδαμε ποιες είναι οι απόψεις, ποια είναι η τοποθέτηση του κυρίου Σουφλιά. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί τώρα στη Ριγίλης μετά την παρέτησή του. Εδώ στη Ριγίλης επικρατεί προβληματισμός κυρίως για το βαθύτερο νόημα των δηλώσεων του κ. Σουφλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να αποσυρθούν και άλλοι υποψήφοι, αφήνοντας αιχμές για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Αυτά 13 ημέρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή νέου αρχηγού. Και ενώ οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων δίνουν σαφές προβάδισμα στους κυρίους Εύερτ και Βαρβιτσιώτη, καθώς 85 από τους 111 βουλευτές και η μεγάλη πλειοψηφία των κομματικών οργανώσεων έχουν δεσμευθεί ποιον θα ψηφίσουν. Στους περίπου 25 αναποφάσεις τους συγκαταλέγονται η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Τζανετάκης, ο κύριος Σμάνος, ο κύριος Χατζηγάκης και ο κύριος Ανδριανόπλος, ο οποίος πάντως δεν αποκλείεται να ψηφίσει τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Όλοι οι άλλοι κορυφαίοι του κόμματος, πλην του πρώην Πρωθυπουργού που θα ψηφίσει Λευκό, έχουν πάρει σαφή θέση. Ο κ. Σαλδάρης είναι υπέρ και των δύο, ενώ ο κ. Κανελόπουλος ετοιμάζεται να στείλει επιστολή στους βουλευτές υπέρ του Μιλτιάδη Εύερτ. Υπέρ του πρώην Υπουργού Προεδρίας πήρε σήμερα ομόφωνα θέση και η συνδικαλιστική παράδειξη της Νέας Δημοκρατίας δάκια ιδιωτικού τομέα. Πάντως, ο κ. Βαρβιτσιώτης πιστεύει ότι αυτός τελικά θα κόψει το νήμα της κούρσας, αν και τις τελευταίες ημέρες παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη των σχέσεων του αντιπάλου του με τον κ. Μητσοτάκη. Ενώ όμως ο κομματικός αγώνας στη Νέα Δημοκρατία αρχίζει να γίνεται κούρσα για δύο, τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκε προσπάθεια για μια νέα υποψηφιότητα, εκπροσώπου της Γνήσιας, όπως λέει δεξιάς, που κινείται από τον πρώην υπουργό κ. Παπαδόγκονα. Όμως το θέμα του Πολιτικού Συμβουλίου εξακολουθεί να αποκαλεί τριβές στη Νέα Δημοκρατία. Ας δούμε το βίντεο. Το θέμα του Πολιτικού Συμβουλίου συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν οι κύριοι Δήμας και Καραμανλής, αλλά και ο πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Κόμματος Ευάγγελος Κωστόπουλος, υποστήριξαν ότι η απόφαση αυτή έπρεπε να αφαιθεί στην κρίση του νέου αρχηγού. Αλλά και ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος στην τελευταία σύσκεψη των 5 υποψηφίων υπό τον κύριο Μητσοτάκη είχε αποδεχθεί τη συγκρότηση του Συμβουλίου, πήρε σήμερα αποστάσεις από την επιλογή αυτή, τονίζοντας ότι το θέμα αυτό θα έπρεπε να έχει συζητηθεί στα κομματικά όργανα. Άφησε όμως αιχμές και για τον κύριο Μητσοτάκη ότι είχε αδρανοποιήσει την Εκτελεστική Επιτροπή. Η προσπάθειά μου θα είναι η πλήρης αναβάθμιση των κομματικών οργανώσεων και η απόλυτη λειτουργία των οργάνων του κόμματος κάτω από τις δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό. Θα λέγατε ότι το Πολιτικό Συμβούλιο έπρεπε να αποφασιστεί πρώτα μέσα από τα όργανα? Πιστεύω ότι το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασιστεί μέσα από τα όργανα. Λογικό είναι ο καθένας να διατυπώνει μια άποψη. Η πραγματικότητα όμως είναι
ότι ο πρόεδρος του κόμματος έκανε την πρόταση και τα πέντε στελέχη που αυτή τη στιγμή διεκδικούν την ηγεσία την είδαν θετικά και συμφώνησαν. Την αντίθεσή του στη συγκρότηση του Πολιτικού Συμβουλίου εξέφρασαν και οι βουλευτές Παναγιώτης Χατζηνικολάου και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί μετά την εκλογή του νέου αρχηγού. Η δρομολόγηση δε διαδικασιών που αποφασίζονται από εκείνους οι οποίοι απλώς δηλώνουν ότι είναι υποψήφοι, χωρίς κατά το καταστατικό να έχουν χρηστεί ως υποψήφοι, οπωσδήποτε δεν δεσμεύει κανέναν. Συμφωνώ με αυτούς που αντέδρασαν. Σε κάθε περίπτωση αυτό το συμβούλιο θα έπρεπε να είναι επιλογή του νέου αρχηγού. Για τις αντιδράσεις που προκαλεί η συγκρότηση του Πολιτικού Συμβουλίου ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα εξαντλήσαμε. Είναι στην εξουσία του νέου Προέδρου να το συγκροτήσει ή να μην το συγκροτήσει. Αυτό ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Έχει αναλυφθεί μια δέσμευση από τους υποψηφίους αρχηγούς ότι όποιος και αν εκλεγεί θα το συγκροτήσει. Με τη συγκρότηση του Πολιτικού Συμβουλίου συμφωνεί ο κύριος Αθανάσιος Κανελόπουλος. Είχα την τιμή να υποβάλω αυτή την πρόταση προ μακρού χρόνου και χαίρομαι γιατί τώρα πραγματοποιείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας για να μην αποφεληθεί πολιτικά, όπως είπε, η πολιτική άνοιξη. Ενώ επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να αναμειχθεί στην εκλογή, διότι δεν προτίθεται να αναλάβει την ευθύνη για τους διαδόχους του. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε αν του έχει προταθεί το αξίωμα του επιτίμου Προέδρου του κόμματος. Όχι, δεν με έχει προταθεί. Στην ερώτηση αυτή απάντησε και ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος, Κωνσταντίνος Πιλαρινός. Θα προταθεί. Τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία εξέφρασε σήμερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπανδρίου καθόρισε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου, δίδοντας έμφαση στα εθνικά θέματα και την οικονομία. Να συνδεθούμε τώρα απευθείας με τη Βουλή, εκείνη ο Γιάννης Πολίτης. Γιάννη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τη Βουλή, όπου αύριο θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρός της. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει για το αξίωμα του Προέδρου τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, ενώ το απόγευμα θα εκλεγούν οι αντιπρόεδροι που θα είναι τρεις από το ΠΑΣΟΚ, ένας από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από την Πολιτική Άνοιξη. Το πρωί, μισή ώρα πριν την ορκομοσία των βουλευτών, έγινε η πρώτη πανηγυρική συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα της Γερουσίας. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους βουλευτές, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει αυτοδύναμη και άνετη πλειοψηφία και έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια τετραετή κυβέρνηση σταθερότητας. Αμέσως μετά την ορκομοσία, ο κ. Παπανδρέου είχε στο γραφείο του στη Βουλή συσκέψεις και επαφές με υπουργούς. Ας δούμε το βίντεο. Τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου, δύο μέρες πριν από την εξαγγελία των προγραμματικών δηλώσεων, συζήτησε ο Πρωθυπουργός με υπουργούς του. Δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε ότι τα εθνικά μέτωπα, το εθνικό μέτωπο της χώρας παίρνει πάντοτε την πρώτη θέση. Αλλά η οικονομία ασφαλώς επίσης. Και αυτή έχει υψηλότερη προτεραιότητα. Νωρίς το πρωί, μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους βουλευτές, του εξήγηλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει στην της Βουλής και τόνισε ότι θα επιδιώξει την ευρύτερη δυνατή συνένεση, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Διαθέτουμε αυτοδύναμη και άνετη πλειοψηφία. Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για μια τετραετία πολιτικής σταθερότητας. Ακόμη επισήμανε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχει ανεξάρτητο και αυτόνομο ρόλο και δεν είναι εξάρτημα της κυβέρνησης, ενώ κάλεσε τους βουλευτές του να δίνουν καθημερινά το παρόν στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου και με τη συλλογική κοινοβουλευτική μάχη να αναβαθμίσουν τη Βουλή. Έχουμε αναλάβει τη βαριά ευθύνη να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης που μας συνδέει με τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε τις προσδοκίες του. Ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά την ορκομοσία των βουλευτών, είχε συνεχίσει σκέψεις. Υπήρξαν, μια σειρά από επαφές, συναντήσεις μέσα με διαφόρους και συνάντησες με τον Πρωθυπουργό και άλλους συναδέλφους για τρέχοντα θέματα. Ένα πρώτο στόχο του Υπουργείου σας. Η βαλκανική πολιτική και βέβαια η Προεδρία. Εμείς έχουμε ένα στόχο να δώσουμε πάλι μια παρουσία του δημόσιου τομέα, ο οποίος να παρασύρει και την ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία, ώστε η βιομηχανία στην Ελλάδα να παίξει πρωτεύοντα ρόλο και να μην είναι υποβαθμισμένη όπως είναι σήμερα. Ως φιλοσοφία είναι η οργάνωση του συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας, κατά τέτοιον τρόπο, όπου να αποτελέσει πρότυπο συστήματος.
ποιότητα και από κάθε πλευρά βοήθεια του ελληνικού τόπου και από το Πανεπιστήμιο. Πρώτος στόχος του Υπουργείου σας. Η υπεράσπιση της εργατικής τάξης, του μισθού και του λαού. Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας για πρώτη φορά μετά τις εκλογές στο Μέγκα. Ο κ. Καραμαλής χρησιμοποίησε και πάλι σιβηλική γλώσσα για να δώσει το στίγμα των πολιτικών εξελίξεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου είχε κάνει λόγο για χορό των δαιμόνων, εκμεταλλεύτηκε σήμερα τον καλό καιρό και πήγε στον γκολφ της Γλυφάδας. Την προηγούμενη φορά μιλήσατε για χορό των δαιμόνων. Σήμερα τι λέτε? Ο χορός των δαιμόνων τελείωσε. Τώρα αρχίζει για όλους μας ο χορός των ευθυνών. Καλή σας μέρα. Δεν έλειψαν τα απρόοπτα σήμερα στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της Νέας Βουλής πριν και κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας των βουλευτών. Από τα πιο χαρακτηριστικά ήταν η αντιδικία για τα έδρανα και η άρνηση των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος να υψώσουν το χέρι για να ορκιστούν, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Πανηγυρική ατμόσφαιρα στη σημερινή πρεμιέρα της Νέας Βουλής κατά τη τελετή του αγιασμού και της ορκομοσίας σε μια κατάμεστη βουλή από διπλωμάτες, επισήμους και κοινό. Από τα κυρίαρχα στοιχεία της σημερινής τελετής υπήρξε η άρνηση των βουλευτών του ΚΚΕ όχι μόνο να αγιαστούν, όπως άλλωστε το αρνούνται από το 1974 με εξαίρεση την κυρία Δαμανάκη ως πρόεδρο του ενιαίου συνασπισμού, αλλά και να υψώσουν το χέρι κατά την ανάγνωση του όρκου. Στη στάση των βουλευτών του ΚΚΕ αντέδρασε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Αντώνης Κυλάκος, σε δήλωσή του επικαλέστηκε την ανάγκη σεβασμού προς τη θρησκευτική ελευθερία, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα δεν επιβάλλει υποχρεωτικό τύπο ορκομοσίας. Το γεγονός σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου της Αρχιεπισκοπής, κ. Χατζηφώτης. Κανείς δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να ορκιστούν εφόσον δεν πιστεύουν. Αλλά τίθεται το θέμα ότι έχουν κάνει διαβεβαίωση στην τιμή τους. Όμως στη σημερινή πρεμιέρα δημιουργήθηκε και χωροταξικό πρόβλημα με πολιτικό παρασκήνιο. Πολιτική άνοιξη και ΚΚΕ διεκδικούν τα έδρανα που είχε ο συνασπισμός στην προηγουμένη Βουλή. Σήμερα οι βουλευτές της Πόλα κάθισαν στα έδρανα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από την εξωματική αντιπολίτευση. Το πρόβλημα καλείται να επιλύσει ο νέος πρόεδρος της Βουλής, αφού και τα δύο κόμματα έμενουν στην αξίωσή τους για τα έδρανα του συνασπισμού. Αυξήσεις σε δεκάδες βασικά είδη διατροφής αναμένεται να προκαλέσουν σε 3-4 εβδομάδες οι ανατιμήσεις που απεφάσισαν πολλές βιομηχανίες. Ήδη από σήμερα ακρίβεινε το γάλα, ενώ ο Υφυπουργός Εμπορίου συζήτησε το θέμα που έχει ανακύψει με τους εκπροσώπους των γαλακτοβιομηχανιών. Η αύξηση της τιμής του φρέσκου γάλακτος, η δεύτερη μέσα σε 10 μήνες, άνοιξε την αυλαία για ανατιμήσεις σε δεκάδες βασικά είδη διατροφής. Ήταν 8% τον Ιανουάριο και ήταν ένα 8% ακόμα τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βιομηχανίες έχουν ανακοινώσει ανατιμήσεις στις εργοστασιακές τιμές των εξής προϊόντων. Μπύρες, μαγειρικό, λίπος, μαργαρίνες και απορριπαντικά 4%. Ελαιόλαδο και αναψυκτικά 7%. Σοκολάτες 7-15%. Μπισκότα και αλαντικά 10%. Παιδικές τροφές 5%. Ορισμένες βιομηχανίες ανησυχούσες μήπως δεν μπορούσαν εκ των υστέρων να κάνουν αυξήσεις. Φρόντισαν να τις αναγγείλουν πριν τις εκλογές. Μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες, οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν από τις βιομηχανίες στα βασικά είδη διατροφής θα φτάσουν στην κατανάλωση. Ο Υφυπουργός Εμπορίου κ. Μπαλτάς συναντήθηκε το μεσημέρι με εκπροσώπους των γαλακτοβιομηχανιών και συμφώνησαν να μην γίνουν νέες αυξήσεις στους επόμενους μήνες. Όμως, αν οι συνθήκες διαφοροποιηθούν κατά τρόπο που να επιβάλλουν μια τέτοια αύξηση, δεν θα γίνει χωρίς να κουβεντιάσουμε 1-2 μήνες πριν. Πάντως η κυβέρνηση δεν προτίθεται να επαναφέρει τους αγρονομικούς ελέγχους στην αγορά. Αστυνόμευση κατ' εμάς δεν αποδίδει. Δεν θα είναι ο χωροφύλακας που θα φέρει το αποτέλεσμα. Προσλήψεις και επαναπροσλήψεις υπαλλήλων στο δημόσιο οξύνουν την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Προεδρίας κ. Πεπονής μιλάει για αποκατάσταση αδικιών, ενώ ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για διώξεις. Την επαναπρόσληψη όλων όσων απολύθηκαν από το δημόσιο τα τελευταία 3 χρόνια μελετά του Υπουργείου Προεδρίας. Έως χθες το βράδυ το Υπουργείο δεν είχε καταλήξει σε καμιά οριστική εισήγηση ή οριστική απόφαση για τα προβλήματα της αρμοδιότητάς του. Βεβαίως τα προβλήματα μελετώνται και προετοιμαζόμαστε. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επαναπροσληφθούν άμεσα περίπου 4.000 υπάλληλοι που έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Θα ακολουθήσουν οι υπάλληλοι, των οποίων οι προσφυγές είχαν γίνει δεκτές στα πρωτοβάθμια δικαστήρια αλλά είχαν απορριφθεί από τα εφετεία, και σε τελευταίο στάδιο θα επαναπροσληφθούν όσοι έχουν υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμα. Η απόφασή μας για τις εκκρεμείς δίκες μετά από έφεση ήταν μια απόφαση μεταβατική, προσωρινή, για να ανακουφίσουμε τους δικαιωμένους εργαζόμενους
από μια, κατά την άποψή μου, περιττή ταλαιπωρία. Το Υπουργείο Προεδρίας με εγκύκλειό του ζήτησε σήμερα από όλους τους οργανισμούς που εποπτεύει τον ακριβή αριθμό των προσλήψεων που έγιναν κατά την προεκλογική περίοδο. Το Υπουργείο ζητά τα στοιχεία αυτά εντός 5 ημερών για να εξετάσει στη συνέχεια το πρόβλημα που δημιουργείται από το πλεονάζον προσωπικό. Ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόμματος, μίλησε για διώξεις. Η Νέα Δημοκρατία σκληρά αντιτίθεται εις αυτήν την τάση, η οποία εκδηλώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, και φυσικά θα κάνουμε τον αγώνα για να προστατεύσουμε την νομιμότητα και το δίκαιο. Είναι πρωτοφανής φαρισαϊσμός η παράταξη η οποία καταχωρήθηκε στη δύση του ελληνικού λαού, ότι ταύτισε το κράτος με το κόμμα, να ξεκινάει για λόγους τακτικής με τέτοιου είδους απαράδεκτες, ανύπαρκτες συκοφαντικές επιθέσεις. Ακόμα το Υπουργείο Προεδρίας ζητά να του υποβληθούν εντός 10 ημερών από όλες τις υπηρεσίες για τους οργανισμούς αριθμητικές καταστάσεις κατά κατηγορίες προσωπικού που απολύθηκαν από 9 Τετάρτου 90 μέχρι και 10 Δεκάτου 93. Αντιμέτωποι με τους Τούρκους στρατιώτες στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας. Βρέθηκαν σήμερα χιλιάδες Κύπριοι μαθητές όταν διέσπασαν τον κλειό των αστυνομικών κοντά στα τουρκικά φυλάκια. Την ίδια ώρα 50.000 γυναίκες διαδήλωσαν κατά του Ατήλα, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα πολλών χιλιόμετρων. Ο ανταποκριτής μας Αριστίδης Βικέτος μεταδίδει. Την ανθρώπινη αλυσίδα υπολογίζεται ότι πήραν μέρος 50.000 γυναίκες, οι οποίες είχαν παραταχθεί κατά μήκος της κύριας οδικής αρτηρίας Λεμεσού Λευκωσίας, μήκους 68 χιλιομέτρων, από όπου πέρασαν οι ηγέτες των χωρών της κοινοπολιτείας, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τζον Μέιτσορ και της Αυστραλίας Πολ Κίτινγκ. Οι γυναίκες συγκίνησαν τους ηγέτες της κοινοπολιτείας, όπως δήλωσε στη διάσκεψη ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε, κ. Μουγκάμπε. Ο πρόεδρος Κλειρίδης κατήγγειλε στη διάσκεψη την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και ζήτησε τη λήψη μέτρων για εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Εν τω μεταξύ, επεισόδια και συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και μαθητών σημειώθηκαν στο Λίδρα Πάλας κοντά στη γραμμή Ατήλα, όπου περίπου 3.000 μαθητές διαδήλωναν διαμαρτυρόμενοι εναντίον της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής. Για να αποφευθεί σύγκρουση των μαθητών με Τούρκους στρατιώτες, η Κυπριακή αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων. Από τη Λευκωσία, Αριστίδης Βικέτος για το Mega Channel. Πανικός επικρατεί στη Μήλο μετά τις συνεχείς διαρροές τοξικών αερίων από παλιές γεωτρήσεις της ΔΕΗ. Σήμερα έγιναν δύο υπόγειες εκρήξεις σε πηγάδια που είχαν σφραγιστεί, με αποτέλεσμα να ενταθεί ο φόβος των κατοίκων, οι οποίοι εγκαταλείπουν άρον-άρον τα σπίτια τους. Ένας τεράστιος πίδακας ατμού και καυτού τοξικού γεωθερμικού υλικού που είναι ορατός από παντού σημαδεύει την καρδιά της Μήλου. Έντρομοι δεκάδες αγρότες της περιοχής Εφηρία έχουν εγκαταλείψει εδώ και ένα μήνα τις αγρικίες και τα ζώα τους και έχουν πάει σε άλλα χωριά. Εφύγαμε στις 19 του μηνός. Ήρθε η αστυνομία και μας έδιωξε. Αυτό είναι ανεξέλεκτο. Η ΔΕΗ μας έχει πει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Από τα έγκατα της γης, από βάθος 1.100 μέτρων, ξεχύνεται το γεωθερμικό υλικό και σπείρει τον πανικό στους κατοίκους της Μήλου. Πότε δεν έχει τρομάξει! Εσείς θα μάθετε, θα μπορούσατε να κάτσετε εδώ! Φοβούνται τα τοξικά στοιχεία που περιέχονται στο γεωθερμικό υλικό και που, όπως λένε, νεκρώνει τα πάντα. Σχέτη καταστροφή. Είναι υδρόθιο, αρσενικό, τα πάντα υπάρχουν μέσα. Από προηγούμενες μετρήσεις έχει δείξει ότι είναι καταστροφικό. Έχω δει στα βιζά και δεν σφάζω τίποτα. Ο κόσμος σου λέει είναι μολυμένα και δεν παίρνουν τίποτα. Μία απόπειρα να σφραγιστεί γεώτρηση που έγινε από τεχνικούς του Πρίνου απέτυχε. Τη βραδιά που πήγαν να κάνουν αυτή τη δοκιμή έγινε μεγάλη έκρηξη και αφού δεν θρυνήσαμε κόσμο και τη βραδιά είναι θεοθέλημα. Τώρα όλοι περιμένουν να έρθουν κάποιοι αρμόδιοι να σφραγίσουν τη γεώτρηση για να σταματήσει να δηλητηριάζεται η γη και να σταματήσει ο εκοφαντικός θόρυβος που δεν τους αφήνει να ησυχάσουν μέρα νύχτα. Τα συντρίμμια ενός μοιράζου ανέσυραν σήμερα ψαράδες ανοιχτά της Κύρου και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το αεροσκάφος του άτυχου υποσμηναγού Σιαλμά. Την ίδια ώρα, μια οβίδα που έπιασαν στα δίκτυα τους άλλοι ψαράδες κοντά στους Αγίους Αποστόλους έφερε στο φως τον εφιάλτη των κατοίκων της περιοχής. Έκπληκτοι έμειναν οι ψαράδες τριών αλλιευτικών από την Κύμη όταν αντίκρισαν μπλεγμένα στα δίκτυα τους ανοιχτά της Κύρου τα συντρίμμια ενός πολεμικού αεροσκάφους Μοιράζ F1. Αντί για ψάρια, πιάνουμε αεροπλάνα. Εμπειρογνώμονες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας θα εξετάσουν τα συντρίμια και θα μπορέσουν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το ποιο αεροσκάφος είναι και πότε κατέπεσε. Στην περιοχή έχουν χαθεί δύο Μοιράζ F1. Τον Ιούνιο του 1992 το αεροσκάφος του υποσμηναγού Νίκου Σιαλμά που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αναχέτησης τουρκικών F-16 και πριν από ένα μήνα στις 13 Σεπτεμβρίου το Μοιράζ του ανθυποσμηναγού Δημήτρη Ρόζη που πρόλαβε και κατέληψε έγκαιρα το αεροσκάφος. Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα στους Αγίους Αποστόλους οι ψαράδες μιας στράτας ανέσυναν στην επιφάνεια ένα βλήμα πυροβόλου που δεν είχε εκραγεί. Το είδα, παιδιά, ένα βλήμα. Ένα βλήμα. Λόγω θα εκραγεί, φύγετε. Άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, ένας μέσα στη θάλασσα. Το βλήμα είχε εκτοξευθεί από το πεδίο βολής που απέχει μόλις ένα χιλιόμετρο από το χωριό, γεγονός που έχει προκαλέσει την αγανάκτηση των κατοίκων οι οποίοι ζητούν την απομακρυνσή του. 10 φορές το μήνα πέφτουν γύρω τα 150 βλήματα την ημέρα και περνάνε πάνω από το χωριό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και για το χωριό και για τα καέκια. Όχι Σαράγεβο, τρεις χειρότερο.
Για αποκατάσταση της νομιμότητας στη δικαιοσύνη μίλησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ οι δηλώσεις του στο γαλλικό ειδησιογραφικό πρακτορείο για την αρχαιολογική συλλογή του πρώην Πρωθυπουργού προκάλεσαν την έντονη αντίδραση τόσο του κυρίου Μητσοτάκη όσο και της Νέας Δημοκρατίας. Προσερχόμενος σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουβελάκης είπε ότι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου θα είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας στη δικαιοσύνη. Μιλώντας χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν απέκτησε το ενδεχόμενο να διωχθούν ποινικά μέλη της προηγούμενης κυβέρνησης, εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία εναντίον τους, και πρόσθεσε ότι θα γίνουν έρευνες σε βάθος και για την υπόθεση της Αγίας Ηρακλής. Επίσης ανήγγειλε ότι προτίθεται σύντομα να καταργήσει τον νόμο περί τύπου, καθώς και τον νόμο για την τρομοκρατία, τον οποίο χαρακτήρισε ως αντιδημοκρατικό. Εάν ο κύριος Κουβελάκης εννοεί ότι θα καταργήσει τον νόμο 1916 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τότε η Ελλάδα θα σημειώσει μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Κουβελάκης μίλησε και για το θέμα της συλλογής αρχαίων του κ. Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ομολογήσει την αμφίβολη προέλευση της συλλογής του και ότι υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για το θέμα. Λυπούμε για τον κύριο Κουβελάκη. Η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε αναπίτρεπτες τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και επεσήμανε ότι η συλλογή είναι καθόλου ανώμημη. Απαντώντας στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η ανακοίνωση του αναφέρει ότι αν η αρχαιολογική συλλογή του κ. Μητσοτάκη έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η ανησυχία και ο πανικός του δεν είναι κατανοητή. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο με τον εφιάλτη του Τσερνομπίλ. Ξαναζούν οι κάτοικοι της Ουκρανίας μετά την απόφαση της Βουλής να συνεχιστεί η λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου που είχε διακοπεί. Ενώ σήμερα ο Κλίντον παρενέβη ανοιχτά υπέρ του Προέδρου της Γεωργίας Σεβαρτνάντζε που αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο ανατροπής. Την υποστήριξή του στον Σεβαρνάντζε που κινδυνεύει να χάσει την εξουσία στη Γεωργία προσέφερε σήμερα ο Μπιλ Κλίντον. Στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, κυβερνητικές δυνάμεις και άντρες του έκτοτου Προέδρου Καμσαχούρντια δίνουν σκληρές μάχες για τον έλεγχο στρατηγικής σημασίας πόλων, ενώ η Δυτική Γεωργία παραμένει στα χέρια των αυτονομιστών της Αφχαζίας. Σε αυτή την κρισιμότατη στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος προσκάλεσε τον Σεβαρνάντζε στην Ουάσιγκτον και προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών. Ένταση όμως επικρατεί και στα σύνορα Τατζικιστάν-Αφγανιστάν. Ρωσικές δυνάμεις ενώθηκαν με τις κυβερνητικές και εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εκατοντάδων μουσουλμάνων ανταρτών που επιχείρησαν να μπουν στη χώρα από το Αφγανιστάν. Στόχος των Ισλαμιστών ήταν να σχηματίσουν ενιαίο μέτωπο με τους μουσουλμάνους του Τατζικιστάν και να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα έντονη ανησυχία προκαλεί η απόφαση της Ουκρανικής Βουλής να μην διακόψει τελικά τη λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνομπίλ, όπου το 1986 έγινε το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην παγκόσμια ιστορία. Το Σώμα είχε αποφασίσει παλιότερα να κλείσει οριστικά το Τσερνομπίλ στα τέλη του 1993 ώστε να εκλείψει οριστικά ο κίνδυνος ενός νέου ατυχήματος. Αλλά οι τεράστιες ενεργειακές ελλείψεις της Ουκρανίας οδήγησαν το Κοινοβούλιο στην ανατροπή της αρχικής αυτής απόφασης. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο Βελιγράδι η ευνηδιαστική απόφαση του Μιλόσεβιτς να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει εκλογές για τις 19 Δεκεμβρίου. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Σέρβο πρόεδρο ότι οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή και προειδοποίησε με δυναμικές αντιδράσεις. Ο ανταποκριτής μας Νίκος Γεωργιάδης μεταδίδει. Η διάλυση της Σερβικής Βουλής και η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Σερβία από τον πρόεδρο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ευνηδίασε την αντιπολίτευση που ένα 24ωρο μετά ακόμη δεν έχει καταλήξει στο τι ακριβώς θα κάνει. Ο Βουκ Ντράσκοβιτς επιμένοντας να μποϊκοτάρει αυτές τις εκλογές που τις χαρακτηρίζει αντισυνταγματικές δεν πείθει τους παρατηρητές, θεωρείται σίγουρο τελικά ότι όλη η αντιπολίτευση θα λάβει μέρος. Οι ριζοσπάστες ακροδεξιοί εθνικιστές του Σέσελ και αυτοί θα λάβουν μέρος. Ο Δε Σέσελ χαρακτήρισε τη διάλυση της Βουλής ως ένδειξη πανικού της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, οι πολιτικοί παρατηρητές και διπλωμάτες στο Βελιγράδι τονίζουν ότι η κίνηση Μιλόσεβιτς ήταν η καλύτερη δυνατή και η μόνη που μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο τη Σερβία αυτή τη στιγμή. Νίκος Γεωργιάδης από το Βελιγράδι για το Mega Channel. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Οικογενειακή τραγωδία το πρωί στα Τρίκαλα. Ένας 43χρονος οποροπόλης πατέρας τεσσάρων ανηλίκων παιδιών σκότωσε με καραμπίνα την 37χρονη σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Την ώρα που τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ήταν στο σχολείο, ο 43χρονος Μανάβης Δημήτριος Γεωργίου, μετά από έντονο καυγά που είχε στις 11 το πρωί με τη γυναίκα του Μαρία 37 χρόνων, άρπαξε την κυνηγετική καραμπίνα από την τουλάπα και την πυροβόλησε εμψυχρό στο κεφάλι. Στη συνέχεια ο δράστης έστρεψε την κάνει στο κεφάλι του και αυτοπυροβολήθηκε. Μαλώνα και την απελώς, θα σκοτώσω, θα κάνω. Και τα παιδιά και εσένα. Μείνω στον δρόμο τέσσερα ορφανά παιδάκια. Σύμφωνα με τους συγγενείς, ο Γεωργίου είχε οικονομικές δυσκολίες τον τελευταίο καιρό, οι οποίες του δημιούργησαν ψυχολογικά προβλήματα. Ο γαμπρός μου χρεοκόπησε και τον πήραξε μελαγχολία και το έκανε αυτό. Το δράμα της οικογένειας Γεωργίου συγκλώνησε τους κατοίκους του νοικισμού Πύργου Τρικάλων. Η γειτονιά όλοι είναι αναστατωμένοι εδώ πέρα με αυτό που έγινε.
Αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Χαρά σε Ευαγγέλια για όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα τοπικού πάχους. Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια ουσία που χορηγείται στους ασθματικούς μπορεί τώρα να κάνει θαύματα, εξαφανίζοντας τα περιτά λίπη, τους μυρούς και την περιφέρεια. Κύρια ουσία της κρέμας που μειώνει δραστικά το πάχος στην περιφέρεια και τους μυρούς είναι η αμινοφιλίνη, από την οποία παρασκευάζεται ένα φάρμακο για το άσθμα που διατίθεται στους ασθενείς χωρίς ιατρική συνταγή. Όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί ερευνητές Frank Greenway και George Bray, τα πειράματα που έγιναν σε δύο ομάδες γυναικών είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μετά από 5 εβδομάδες, η περιφέρειά τους και τα ενοχλητικά ψωμάκια μειώθηκαν μέχρι 3,8 εκατοστά, ακόμα και σε εκείνες τις γυναίκες που δεν έχασαν καθόλου βάρος. Η κρέμα επιδρά αποκλειστικά στα λιποκύτταρα της περιφέρειας και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι στο μέλλον μπορεί να υποκαταστήσει τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης, με την οποία αφαιρείται χειρουργικά το λίπος κάτω από το δέρμα. Στην Αυστραλία τώρα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το Σιλιντάκ, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μάχη εναντίον του καρκίνου των εντέρων. Έχει την ιδιότητα να καταστρέφει τους πολύποδες που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν προήμιο του καρκίνου του παχαίως εντέρου, μια μορφή της αρρώστιας από την οποία υποφέρουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Αυτά από τον ιατρικό χώρο. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τις αθλητικές μας ειδήσεις. Τι γίνεται στο Παναθηναϊκό μετά την ήττα σοκ από τη Λεβερκούζεν? Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Και να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου. Ζέτα, το μεγάλο ερώτημα είναι αν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν υπάρξουν αλλαγές, Νίκο. Όλα παραμένουν όσο έχουν και αυτό ισχύει και για τον προπονητή, τον Ιβίτσα Όσιμ. Κυρίες και κύριοι, μετά παρά τη βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την Bayer Leverkusen με σκορ 4-1, ο προπονητής Ιβίτσα Όσιμ δεν ανησυχεί για τη θέση του, καθώς η διοίκηση της ομάδας δεν προτίθεται να πάρει σοβαρές αποφάσεις εν θερμό. Το ρεπορτάζ είναι του Στέλιο Μαρκάκη. Η επόμενη μέρα της συντριβής από τη Leverkusen βρήκε τους υπευθύνους του Παναθηναϊκού αποφασισμένους να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα η ηρεμία είναι το σύνθημα που επικρατεί στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Κορυφαίος παράγοντας της ΠΑΕ δήλωνε σήμερα ότι οι βιαστικές αποφάσεις δεν πρόκειται να δώσουν λύσεις σε κανένα πρόβλημα. Και αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με την πάγια τακτική του Παναθηναϊκού να μην προχωρήσει κινήσεις εν θερμό, επιτρέπει το συμπέρασμα ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να δεχθεί πειρά για τη χθεσινή ήττα. Και βέβαια ότι ούτε διοικητική αλλαγή πρόκειται να υπάρξει. Ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνεται πλέον στις ελληνικές υποχρεώσεις του και αυτό που πάνω απ' όλα θένει ο Βόσνιος τεχνικός είναι προσπάθεια και πειθαρχία από τους ποδοσφαιριστές του. Στον διεθνή χώρο τώρα, η τουρκική Γαλατά Σαράι έκανε χθες την έκπληξη στα κύπελλα Ευρώπης, καθώς απέσπασε ισοπαλία με σκορ 3-3 μέσα στο Old Trafford από την Manchester United. Αντίθετα, η Arsenal πέτυχε άνετη νίκη επί της Standard Liège. Τα γκολ περιγράφει ο Άκης Τσόπελας. Ξεκίνημα από το Old Trafford, η Manchester United υποδέχεται την Γαλατά Σαράι. Τρίτο λεπτό και ο Brian Robson, ο πρώην αρχηγός, ανοίγει το σκορ 1-0 για τους πρωταθλητές Αγγλίας. 10 λεπτά αργότερα το corner του Kicks. Η κεφαλιά του Πάλεστερ βρήκε και στον Αρίφ το 2-0 για το United. Οι Τούρκοι θα μειώσουν λίγο αργότερα στο 16 με τον Αρίφ, εδώ ο Αρίφ, και θα σοφαρίσουν στο 31 με το αυτογκόλ αυτό του Μάρτιν. 2-2. Το Old Trafford θα παγώσει το 64 με το 2-3 από τον Κούμπιλά. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των παιχτών και των οπαδών της Γαλατασαράι, που μπήκαν μάλιστα μερικοί από αυτούς και στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο Σμάχερ βγάζει έναν θερμόαιμο. Το παιχνίδι διακόπηκε για 3 λεπτά, με την United να προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση. Τα κατάφερε τελικά στο 80 με τον Καντονά και έτσι και διατήρησε το αίτητό της. Δεν έχει χάσει ποτέ σε εντός έδρας αγώνα στην Ευρώπη. Από το Manchester στο Λονδίνο, η Arsenal υποδέχεται τη Σαντρά Λιέγια των Κυπελούχων. Το 1-0 από το Wright. Το 2-0 με το εκπληκτικό χτύπημα φάουλ του Μέρσον. 2-0 οι κανονιέρδες. Και το τρίτο γκολ από το Wright. Το τελικό Arsenal Σαντρά Λιέγια 3-0. Σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,5% προχώρησε σήμερα η Κεντρική Γερμανική Τράπεζα, λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της κοινότητος, η οποία θα εξετάσει μεταξύ άλλων και την πορεία της νομισματικής ενοποίησης. Μετά την Bundesbank, οι κεντρικές τράπεζες της Ελβετίας και του Βελγίου απεφάσισαν επίσης να μειώσουν τα δικά τους επιτόκια. Στην Αθήνα τώρα, μεγάλη άνοδο παρουσίασαν σήμερα οι τιμές των μετοχών στη Σοφοκλέους. Ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε όλες τις απώλειες των τριών τελευταίων συνεδριάσεων.
Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον και ανωδικές τάσεις υπήρξαν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης να σταθεροποιηθεί στις 862,97 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,84%. 127 μετοχές βελτίωσαν τη θέση τους και 17 υποχώρησαν. Η συναλλακτική κίνηση ήταν υψηλή. Ενισχύθηκαν οι μετοχές της Ηρακλής κατά 8% και οι κοινές μετοχές της Ιντρακόμ κατά 5%. Οι ισοτιμίες των κυριωτέρων νομισμάτων έχουν ως εξής: δολάριο 244, στερλίνα 365, μάρκο 149, γαλλικό 42, ελβετικό 168, εκατογέν 228, εκιού φίξιν 276, συνάλλαγμα πώληση 282. Να δούμε και τον καιρό. Βροχοπτώσεις προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο στη Δυτική Ελλάδα, ενώ τη νύχτα αναμένεται να βρέξει σε πολλές περιοχές της χώρας. Νεφελώδης ήταν ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπήρου, όπως βλέπετε στις εικόνες του δορυφόρου. 8 βαθμοί στο Λονδίνο, 11 στο Βερολίνο, 11 στο Λονδίνο, 21 στη Μαδρίτη, 8 στη Μόσχα. Παροδικές νεφώσεις στην Ελλάδα, 24 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 26 στην Πάτρα και 23 στο Ηράκλειο. Οι ισχυροί νοτιάδες και οι τοπικές βροχές θα είναι τα χαρακτηριστικά του αυριανού καιρού. Αύριο Παρασκευή λοιπόν, σχεδόν έθριο καιρό θα έχουν οι βόρειες και ανατολικές περιοχές της χώρας. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που θα είναι πιο πυκνές στα δυτικά, ενώ θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ανατολική νότιο ανατολική 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο νότιο νότιο ανατολική 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια περιοδικά από 13-24 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά από 15-27 και στα νησιά από 17-26. Στην Αττική θα έχουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν στη διάρκεια της ημέρας και ενδέχεται να βρέξει αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-26 βαθμούς. Συννεφιά θα έχει και η Θεσσαλονίκη και υπάρχει πιθανότητα για βροχή προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-23 βαθμούς. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν και απόψε τα γεγονότα των 8:30 από το Μεγάλο Κανάλι. Το επόμενο δελτίο είναι όπως πάντοτε τα μεσάνυχτα με τον Εμίλιο Λιάτσο, ενώ στις 11 μην ξεχάσετε ότι ξεκινά η νέα ενημερωτική εκπομπή του Μέγκα υπό τον τίτλο Βέτο, που παρουσιάζει η Όλγα Τρέμη. Πρώτος προσκεκλημένος ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Γεράσιμος Αρσένης. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.